Σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης 24 Νοεμβρίου με θέμα τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος διοργανώνει διαγωνισμό για το πιο καλέσθητο και φάνταστο στολισμό βιτρίνας κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου, με τον Δήμαρχο Καβάλας κ. Θόδωρο Μουριάδη να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους επαγγελματίες των εμπορικών καταστημάτων αλλά και στους επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης. Σήμερα έχουμε βρεθεί με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Πρόεδρο της Δημοφέλειας και με το προσωπικό φυσικά της Δημοφέλειας για να συζητήσουμε για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από την 1η Δεκεμβρίου και από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά θα υπάρχει η κορύφωση. Μέλημά μας είναι να μπορεί να κατέβει ο κόσμος στην αγορά. Γι' αυτό και αν προσέξατε, ήδη έχουμε ξεκινήσει το στολισμό της πόλης, παρόλο ότι κάποιοι λένε ότι σε αυτές τις εποχές δεν πρέπει να ανάβουμε τα φώτα, να κάνουμε οικονομία. Σε αυτές τις μέρες που είναι γιορτινές, πρέπει ο κόσμος να αλλάξει η διάθεσή του, να κατέβει στην αγορά, να ψωνίσει, διότι είναι οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Δηλαδή, από το να πηγαίνουμε αλλού και να ψωνίζουμε, πρέπει να κατέβουμε στην αγορά. Έχει ούτως ή άλλως τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν είναι φάμιλα όλων των άλλων πόλεων που έχουμε και πέρα από αυτό οι μέρες αυτές οι γιορτινές είναι χαρά για όλους. Επίσης είπαμε πέρα από το στολισμό που θα γίνει στην πόλη ότι και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες πρέπει να βοηθήσουν με το στολισμό της βιτρίνας. Έτσι λοιπόν ένα διαγωνισμό που τον κάνουμε εδώ και πάρα πολλά και αρκετά χρόνια θα τον συνεχίσουμε και μάλιστα τον ανακοινώνουμε από τώρα για να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι καταστηματάρχες να ασχοληθούν με το στολισμό της βιτρίνας, ούτως ώστε το πρώτο βραβείο θα είναι 300 ευρώ, το δεύτερο θα είναι 200 και το τρίτο βραβείο 100 ευρώ. Δεν έχει σημασία το οικονομικό, σημασία έχει η διάθεση και αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην πόλη μας. Νομίζω πως έχω καλυφθεί και από τον κύριο Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Κάνουμε μια προσπάθεια στο να δημιουργήσουμε ένα εορταστικό κλίμα εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων και με δράσεις τις οποίες θα κουβεντιάσουμε σήμερα και θα ολοκληρωθούν να τονώσουμε την αγορά. Ξεκινώντας με αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Δήμαρχος στην βράβευση της καλύτερης βιτρίνας, με την έννοια να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα τη χριστουγεννιάτικη και να δρομολογήσουμε έστω και αυτή τη στιγμή κάποιες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την αγορά. Της πόλης μας είναι ένα βασικό γρανάζι στην εικόνα της κοινωνίας μας γενικότερα. Έτσι λοιπόν στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν η χώρα στην πόλη μας και στην αγορά μας. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και του Δήμου Καβάλας και φυσικά της Δημοφέλεια, όπου υπάρχουν κατατεθειμένες προτάσεις, θα συζητηθούν όλες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε την εικόνα μιας εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη μας, το οποίο νομίζω ότι το χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε. Επίσης, το κίνητρο το οποίο δίνεται το οικονομικό και επίσης ευχαριστούμε τον Δήμο Καβάλας για το οικονομικό αυτό αντίκτυπο το οποίο θα έχει στην καλύτερη βιτρίνα της πόλης μας, οπότε δίνεται ένα περαιτέρω κίνητρο στους καταστηματάρχες συναδέλφους, οι οποίοι θα μπορέσουν έτσι να στολίσουν τις βιτρίνες τους και να δώσουν μια πολύ ομορφότερη εικόνα στην πόλη μας. Παράλληλα φυσικά με τις εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα, ξαναλέω, το μήνα Δεκέμβριο στην πόλη μας και στην αγορά γενικότερα, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα είναι όμορφες να εμπλουτίσουν όλο το υπόλοιπο έτσι, σκηνικό το οποίο θα γίνει στην πόλη μας.